Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Νίκο, το περίγραμμα της συμφωνίας το έχουμε, αυτό για το οποίο αισιοδοξεί ο Πρωθυπουργός ότι θα κλείσει μέχρι τον Απρίλιο. Τα περισσότερα θέματα λένε ότι είναι κλειστά, ότι έχουν κλείσει μάλλον. Αυτό ωραία. Είναι αυτό το οποίο πρώτον, υποστηρίζει η κυβέρνηση. Το πηγαίνει στις 5.900 ευρώ. Εγώ αυτό δεν το έχω δει γραμμένο. Δηλαδή πράγματα τα οποία, ναι, τα οποία δεν είναι κοινός τόπος, δεν μπορούμε να τα επικαλεστούμε. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες οι οποίες δεν αφορούν μόνο το staff level agreement, το οποίο γίνεται όλη η προσπάθεια να κλείσει επί του παρόντος, και έχουμε, είναι αξιοσημείωτο να δει κανείς ότι έχουμε κατάτμιση όλης αυτής της ιστορίας, να έχουμε staff level agreement, να έχουμε μεσοπρόθεσμο, να έχουμε ολοκλήρωση αξιολόγησης και ούτω, διάφορα στάδια. Αλλά είναι ότι πλέον η πολιτική συζήτηση του όλου θέματος έχει ξεπεράσει την αξιολόγηση. Καταρχήν, δεν μιλάμε για το τρέχον πρόγραμμα. Μιλάμε για μετά το πρόγραμμα. Μιλάμε για το τέλος στα μέσα του καλοκαιριού που τελειώνει το πρόγραμμα, και από εκεί και μετά τι μέτρα θα χρειαστεί να πάρουμε επιπρόσθετα. Yeah. Άρα όλο αυτό το πράγμα και υπό τις παρούσες συνθήκες της σχέσης μεταξύ Δέλτα Νιτάφ, Γερμανίας, αναφορικά με το δημόσιο χρέος και την ανάγκη ελάφρυνσης του, είναι στον αέρα. Είναι μια εξίσωση η οποία, στα δικά μου τουλάχιστον μάτια, δεν είναι λυμένη. Ναι. Γιώργος Αποστολόπουλος, θα πάμε λίγο στα πιο πρακτικά ζητήματα. Στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, που ως δημοτικός σύμβουλος τα βλέπετε. Και βλέπουν και στο φως κάτι πληροφορίες ότι έχουμε προβλήματα στα ψυχιατρία, έχουμε προβλήματα ακόμα και στα νεκροταφεία και στα νεκροτομεία. Τι γίνεται? Σήμερα είδα στο Press.gr, αν θυμάμαι καλά, στην ιστοσελίδα, ότι 80.000 συνάνθρωποι μας έχουν περάσει τον τελευταίο χρόνο από τα ψυχιατρία της Αττικής. Που σημαίνει ότι αυτή η έξαρση των ψυχικών νοσημάτων ή των ενδεχόμενων ψυχικών νοσημάτων σημαίνει ότι ο κόσμος βρίσκεται ή σε μία εξαθλίωση ή σε μία απόγνωση. Είναι ένας λαός ο οποίος έχει κουραστεί, έχει απογοητευτεί, έχει εξοργιστεί φυσικά σε μεγάλο βαθμό με όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει μια καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη, να μην ξεχνάμε τις ουρές για τα κοινωνικά επιδόματα αλληλεγγύης. Έτσι. Μια άλλη ιστορία, πολύ πρόσφατη. Λοιπόν, τα όρια και οι αντοχές έχουν φτάσει στο κόκκινο του κόσμου. Εγώ αυτό βλέπω και κάτω στην Αθήνα που γυρνάω. Είναι και μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη, διότι έχουμε από την άλλη μεριά έξαρση της εγκληματικότητας που συνδέεται και αυτό με την κρίση. Μια έλλειψη λειτουργίας του δημοσίου ουσιαστικά σε πάρα πολλές υπηρεσίες. Η πολυνομία και η γραφειοκρατία, οι οποίες επιβαρύνουν πάρα πολύ την κατάσταση επιπροσθέτως, χωρίς να υπάρχουν και ουσιαστικά αντισταθμιστικά μέτρα για να ελαφρύνουν έστω την κατάσταση και μη οικονομικά, αν θέλετε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, για παράδειγμα, είχα προτείνει, και δεν θυμάμαι αν το είχα κάνει και στην εκπομπή σας, ότι θα μπορούσαμε, εφόσον έχουμε μείωση μισθών, να έχουμε αύξηση κάποιων ημερών αδειών, για να μπορεί ο κόσμος να έχει ένα περισσότερο ελεύθερο χρόνο, να βλέπει πώς μπορεί να αξιοποιήσει κάτι, να βρίσκεται πιο κοντά στην οικογένειά του. Ένα παράδειγμα, λέω, θα μπορούσαν να υπάρχουν ενδεχομένως πολλές ιδέες για αλλαγές, έτσι αποσπασματικά το αναφέρω, αλλά εδώ δεν έχουμε λίστα αυτονόητα. Πας στη ΔΕΗ για να μεταφέρεις ένα όνομα από ένα λογαριασμό που πλέον, ας πούμε, δεν είναι δικό σου, και πρέπει να κάτσεις στην ουρά επί ατέλειωτες ώρες, να έχεις 200 άτομα μπροστά σου. Δηλαδή πράγμα το οποίο θα μπορούσε να γίνεται μέσω μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας. Όταν ένα κράτος λοιπόν δεν έχει λύσει τα απλά, τα αυτονόητα, τα γραφειοκρατικά ή, αν θέλετε, τα διαδικαστικά της καθημερινότητας, επειδή όλο αυτό στοιχειοδοτεί ένα παζλ, μπαίνουμε σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο ενισχύεται συνέχεια. Στο Δήμο Αθηναίων, που είσαστε ένα κομμάτι της διοίκησης και πολλές από αυτές τις διεκπεραιώσεις τις έχετε εσείς, τα έχετε λύσει? Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία δεν μπορούν να επιληθούν, διότι και εμείς είμαστε δέσμοι μιας νομοθεσίας σε εκτός πάρα από πολλά αυτά, ζητήματα. Σε τα οποία γίνονται προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Σαφέστα μπορούν να γίνουν και περισσότερα πράγματα, αλλά δυστυχώς σε πάρα πολλά ζητήματα είμαστε δέσμοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έχει ψηφιστεί, λέω εγώ, έχουμε τις κλήσεις ή τις οφείλες προς το Δήμο. Όταν έχει ψηφιστεί από το 2014, αν δεν κάνω λάθος. Ας το αφήσουμε αυτό. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Αν δεν έχει λεφτά ο κόσμος, τι είναι και αυτό ακριβώς. Πώς θα τα πάρεις? Και έρχεται κόσμος σε απόγνωση και ζητάει διακανονισμό, ζητάει ψάχνει να βρει τρόπο να πληρώσει, ας πούμε, τις οφειλές του. Και δεν υπάρχει περίπτωση. Και τελικά πάει ο Δήμος εξ ανάγκης, ας πούμε, λόγω της νομοθεσίας, σε κατασχέσεις λογαριασμών, σε δεσμεύσεις αφημί κτλ. Αν δεν λυθούν αυτά τα. Δεν είναι και μια φιλική εικόνα του Δήμου να κάνει τέτοια πράγματα, έτσι? Καθόλου δεν είναι. Για να μην πω για την υπερευαισθησία που έχουν οι δημοτικοί αστυνομικοί να κόβουν κλήσεις.
θα έλεγα ότι εκεί πέρα είναι λίγο σύνθετο το πρόβλημα, διότι υπάρχουν περιπτώσεις που πράγματι θα πρέπει οι δημοτικοί αστυνομικοί να κυνηγάνε στην αντικοινωνική στάθμιση, η οποία προκαλεί, ας πούμε, στα πεζοδρόμια κτλ. Αλλά σαφέστατα θα πρέπει να υπάρχει. Σαφέστατα θα πρέπει και το αυτοκίνητο. Είμαι υπέρ αυτή τη άποψη και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι σε κάποιε περιπτώσει πρέπει να υπάρχει. Αν είναι ένα δεκάλεπτο όμω από τη λήξη εκεί του χαρτιού που βάζει, δεν είναι ανάγκη να το κόψει. Πρέπει να υπάρχει επίοικια σε αρκετέ περιπτώσει. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μαζικά, διότι θυμάμαι παλαιότερα υπήρχε η φιλοσοφία και στην τροχιά και ενδεχομένω και στη δημοτική αστυνομία. Μιλάμε για αρκετά παλαιότερα ότι πρέπει να έχει σπαξιμότητα τόσο, άρα πρέπει να κόψω τόσε κλήσει. Δεν μπορεί να πηγαίνει. Έτσι, και ακόμη περισσότερο τη σήμερα ημέρα. Το ζήτημα είναι να κρίνεις την κάθε περίπτωση ad hoc, δηλαδή να βλέπεις πού πρέπει να δείξεις μια αυστηρότητα και μια ένταση, ας πούμε, στην επιβολή ενός προστίμου ή οτιδήποτε άλλο, και εκεί που πρέπει κάπου να δείξεις μια επίκαιρη και να δεχτείς και την ένσταση του ανθρώπου ο οποίος προσφεύγει και έχει μια δυναμία. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρό. Χρωστούν οι πολίτες μας 2,7 δισεκατομμύρια στη ΔΕΗ, εκ των οποίων τα 500 εκατομμύρια τα χρωστούν στους Δήμους. Βγείτε εσείς λοιπόν, με βάση τις λίστες που έχετε, εικάζω ότι 50 εκατομμύρια, 70 εκατομμύρια τα χρωστούν στο Δήμο Αθηναίων. Βγείτε εσείς με τις λίστες που έχετε, με βάση αν είναι πολυμελή η οικογένεια, την οικονομική της κατάσταση, και βγείτε εσείς μόνοι σας και αποποιηθείτε το 50, το 70, το 99% αυτών των δημοτικών τελών και φόρων. Γιατί δεν το κάνετε? Και λέμε φταίει η ΔΕΗ, παίρνει πρακτική εταιρεία και γίνεται όλο αυτό το τρομπούκι. Πράξη. Λοιπόν, βγείτε εσείς και αποποιηθείτε ένα μέρος των χρημάτων, να διευκολυνθεί ο καταναλωτής να πληρώσει τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Όπως ξέρετε, βεβαίως, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ είναι πολύ σύνθετο, έτσι. Έχουν ένα πολύ σύνθετο υπόβαθρο. Δηλαδή, τα ποσά αυτά εισπράττονται μαζί από τη ΔΕΗ, μετά πηγαίνουν προς το Δήμο και σαφέστατα έχουν γίνει κινήσεις από το Δήμο στην κατεύθυνση της μείωσης των δημοτικών τελών. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από εκεί και λέω πέρα, για αυτά που, ναι, για τους λογαριασμούς που δεν πληρώνονται. 2,7 δισεκατομμύρια δεν πληρώνουν οι πολίτες τους στη ΔΕΗ. Και βγαίνει η ΔΕΗ και λέει 2,7 δεν είναι όλα δικά μου. Είναι για την ΕΡΤ, είναι για τα τέτοια. Αλλά 500 εκατομμύρια, είναι στους Δήμους. Ας βγει η ΚΕΔΕ να πάρει μια θέση γι' αυτό. Γι' αυτό λέω ότι προφανώς πρέπει να βγουν διατάξεις οι οποίες να είναι στην κατεύθυνση κάποιων ρυθμίσεων, ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ελαφρυνθούν. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Θέλω όμως, αν έχω το. Ναι, εντάξει, το άνθρωπο δεν μπορεί. Μια ιδέα είπα. Τι να πει ο Ιωάννης. Δεν είναι δήμαρχος ακόμη ο κ. Στολόπουλος. Δεν υπερβάλλουμε. Ναι, δημοτικός σύμβουλος είναι. Είπε ο άνθρωπος ότι σωστά πρέπει, ας πούμε, να εξεταστεί. Πάντως είναι ένα πρόβλημα. Όπως και για το προηγούμενο που είπε ο κ. Στολόπουλος. Αυτή είναι η τοποθέτησή του. Βεβαίως. Αυτό το η νέα, αν μου επιτρέπετε τώρα, δεν είναι να κάνουμε χιούμορ, αλλά είναι αυτό που επικρατεί ειδικά μεταξύ των νέων κάτω των 30 ετών που έχουν πτυχία, που είναι σε καθεστώς ανεργίας, είναι η κρίση πανικού. Ναι. Από τον οικογενειακό μου περίγυρο, από το φιλικό μου περίγυρο, από το επιστημονικό μου πεδίο, έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους που τα παιδιά τους ή τα αδέρφια τους έχουν πάθει κρίση πανικού. Νέα παιδιά, 20-25 ετών, με κρίση πανικού. Και αυτό είναι αποτέλεσμα αδιεξόδου ασθενειών που δεν υπήρχαν σε αυτές τις ηλικίες λόγω της ψυχολογίας. Αδιεξόδου για την προοπτική. Τώρα για τα συγκεκριμένα και το τι. Αν επιτρέπεις εδώ, ναι, υπάρχει μια εξαιρετική ανάλυση που έχει κάνει ο Νίκος Σιδέρης, είναι ψυχίατρος, καθηγητής, επιστήμονας διαπρεπής, για το πώς εσωτερικεύει όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και του μνημονίου ο μέσος άνθρωπος όλη αυτή την κατάσταση και τη δυσφορία που του προκαλεί. Και το περιγράφει ως ένα πράγμα που φτάνει και το λέει με επιστημονικούς όρους διπλό δεσμό. Είναι το τελικό αίσθημα ότι νιώθει ο μέσος άνθρωπος ότι εάν δεχθώ και εφαρμόσω τα μνημόνια, καταστρέφομαι. Δεν έχω αυτό. Εάν δεν τα δεχτώ και αντιδράσω, πάλι καταστρέφομαι. Και γι' αυτό το λέει διπλό δεσμό. Εάν και μόνο μπω στη διαδικασία να το διερευνώ, ακόμη και έτσι έχω συνέπειες και παθαίνω ζημιά. Όλο αυτό το εσωτερικεύει, τον οδηγεί σε ψυχικές ασθένειες και τελικά τον αδρανοποιεί. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, δηλαδή, δεν είναι καν της απόγνωσης, γιατί και η απόγνωση έχει ένα ενεργητικό. Ένα λεγόμενο διρωμό αυτός ο άνθρωπος. Είναι η πλήρης παράλυση. Το εξέτασε επιστημονικά. Επιστημονικά και που είναι το, ίσως που τον αδικό. Που είναι το σωστό. Έτσι, ίσως τον αδικό. Δυστυχές και το ατυχές, μάλλον στην όλη ιστορία, είναι όταν γίνεται πολιτική εκμετάλλευση αυτού του ανθρώπινου πόνου. Γιατί είδαμε και αυτό το έργο στη χώρα μας, δυστυχώς. Και εντάξει, ο επιστήμονας έκανε τη δουλειά του.
Οι πολιτικοί γιατί το εκχυδαίζουν σε αυτό το βαθμό? Υπάρχει απουσία προοπτικής, ειδικά για τους νέους που είναι άνεργοι, που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, που δεν έχουν σπίτι, φιλοξενούνται από τους οικείους τους και δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα για την απασχόληση, για την προσφορά κατοικίας, για την επιδότηση του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου παιδιού. Σε αυτά η πολιτεία είναι ανύπαρκτη. Και ήθελα από την αρχή να πω. Κατά τα άλλα, όμως, ο κύριος Σόιμπλε λέει ότι έχουμε πολύ κοινωνικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη, λέει. Στην Ευρώπη, ναι. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ίσως να είναι καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι καλύτερα. Ειδικά για τους φτωχούς και τους πολύ φτωχούς. Στην Ελλάδα, μετά την άσκηση κοινωνικών πολιτικών, η φτώχεια από το 29% πέφτει στο 28% μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού. Που σημαίνει ότι δεν πάνε σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και τώρα βλέπουμε ότι και αυτό το πυρωτικό πρόγραμμα που έγινε στους 30 Δήμους για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ήταν κάποια χρήματα από 200 και συν ευρώ, 200 ευρώ για τα μονήρια άτομα, 300 ευρώ για το ζευγάρι, συν 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Αλλά αυτά θα συνοδευόταν και κάποιες άλλες εξατομικευμένες παροχές που έχουν σχέση με την απασχόληση, με την κατάρτιση. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Δώσαν αυτά τα ξερά 200 ευρώ και έμεινε εκεί πέρα. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να έχει μια πιο ολιστική, σφαιρική αντιμετώπιση ενός προβλήματος, το οποίο το βλέπεις μπροστά. Και εκτός όλων αυτών των ψυχικών ασθενειών και μιας κοινωνίας που βρισκόμαστε σε κατάθλιψη, είναι η απουσία προοπτικής, είναι το δημογραφικό. Αυτό είναι, το είναι που βλέπουν οι πολίτες. Ότι ανάπτυξης. Είναι και οι 200.000 δις που κάθεται να ασχοληθεί με το ποιο είναι το εθνικό σχέδιο. Ποιο είναι, ωραία, είμαστε μνημόνιο 7 χρόνια, πάρα πολύ ωραία. Ποια πολιτική δύναμη στη χώρα σηκώθηκε και είπε ένα ωραίο πρωί, κύριοι, καταρτήσαμε και κυρίες, καταρτήσαμε ένα συνολικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, εφαρμόζοντας χιψινή πολιτικές. Πολιτικές οι οποίες μπορούν να γίνουν και όφυλα να έχουν γίνει ανεξαρτήτως αν είμαστε σε μνημόνια ή όχι. Μα, είναι εύλογο. Προσποιούμαστε όμως. Απλά υπολογίστε και τους 200.000 νέους που έχουν φύγει στο εξωτερικό, οι οποίοι μάλιστα 400, είναι και άνθρωποι μορφωμένοι 450, με ειδικές ικανότητες. Είναι 400.000. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους. Είναι κατά καιρούς τους αριθμούς, αλλά αυτοί οι αριθμοί αυξάνονται. Γιατί προφανώς. Η κρίση παραμένει, τα αδιέξοδα για τους νέους εντείνονται και έτσι όλο και περισσότεροι νέοι. Αυτό είναι παραγωγικό δυναμικό, το οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αν είχαμε εδώ πέρα μια υποδομή. Αλλά έχουμε υποδομές ουσιαστικά, και όταν λέω υποδομές δεν εννοώ τις υποδομές τις υλικές, εννοώ και τις υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, με την οικονομία. Ουσιαστικά έχουν καταστραφεί μέσα αυτά τα χρόνια του μνημονίου και της κρίσης. Συγκριτικά πάντως αυτή δεν είναι στη χειρότερη μοίρα. Δυστυχώς εξεντευθήκαν, θα θέλανε ενδεχομένως στον τόπο τους να προσφέρουν. Ο ελληνικός λαός, ο φορολογούμενος, η πολιτεία. Έχει ξοδέψει χρήματα, πόρους και έχει επενδύσει χρήματα και προοπτική πάνω σε αυτούς. Αλλά δεν είναι η χειρότερη κατηγορία. Αυτοί θα πάνε εκεί πέρα, θα μεγαλουργήσουν, είμαι σίγουρος, θα πάρουν νέα τεχνικά και επιστημονικά εφόδια και άμποτε θα έρθουν στην πατρίδα μετά από 10-15 χρόνια που θα είμαστε καλύτερα και θα μας κάνουν και εμάς καλύτερους. Δηλαδή δεν είναι η χειρότερη μοίρα. Η χειρότερη μοίρα είναι για αυτόν που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο του στην Ελλάδα και δεν έχει τι να κάνει. Που δεν έχει την προοπτική ή δεν τολμάει. Ή δεν του είναι εύκολο, ή γιατί είναι δεμένο την οικογένειά του και τον τόπο του και δεν μπορεί να φύγει. Αυτό είναι σε ακόμη χειρότερη μοίρα. Ήθελες να πεις κάτι, Νίκο? Όχι, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σε αυτό το πράγμα. Και είναι, αν μη τι άλλο, λυπηρό το γεγονός ότι τούτη την ίστατη ώρα, όταν έχουμε φτάσει σε κάθε είδους αδιέξοδο, σε κάθε είδους ανέχεια, έβλεπα πρόσφατα ένα πίνακα για τη συρρήκνωση του μεριδίου. Του γάλακτος συνολικά των πωλήσεων. Το ξέρετε ότι υπήρξε υποχώρηση τάξης του 20% από χρόνο σε χρόνο. Αυτό και μιλάμε για ένα προϊόν. Λέτε. Στην κατανάλωση. Και μιλάμε για ένα προϊόν του ευρώ. Μιας και λέτε για γάλα. Προχθές ανακοινώθηκαν. Αφήστε με μόνο να τελειώσω τη σκέψη μου. Και λέω, αυτά τα στοιχειώδη που πρέπει να κάνουμε για να φτιάξουμε τον τόπο μας, τα οποία τα ξέρουμε, τα έχουμε επαναλάβει 100 φορές και έχουμε πει και τις λύσεις, γιατί δεν τα εφαρμόζουμε? Γιατί είμαστε τόσο, πώς το λένε, έχουμε τέτοια αντίσταση στην αλλαγή και στη μεταρρύθμιση αυτών των πραγμάτων που όλοι συμφωνούν ότι πάνε λάθος. Δηλαδή, πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια να τελειώσει μια δίκη, να βρούμε το δίκαιο μας στα δικαστήρια. Πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους γραφειοκρατία στην καθημερινότητά μας, στο Δήμο Αθηναίων, στο φορολογικό σύστημα που αλλάζει όχι από χρόνο σε χρόνο, από μέρα σε μέρα. Αυτή είναι δυνατόν το ασφαλιστικό που θεσμοθετήθηκε πέρσι το Μάιο, έχει τεθεί σε λειτουργία από 1η Πρώτου. Δεν τεθεί.
Με συγχωρείτε, ο νόμος λέει ότι από πρώτου είναι σε πλήρη λειτουργία. Έχει βγει καμία σύνταξη. Και ρωτώ, είναι δυνατόν να μην έχουν βγει οι εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας? 150.000 άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν, τι θα τους ξημερώσει. Καλύτερα, είναι σοβαρή χώρα. Είναι σοβαρό το θέμα, κύριε Μέγα. Και θα, με μεγάλη χαρά να συμμεριστώ το χιούμορ σας, αλλά δεν δίνει εικόνα σοβαρότητος επουδενή αυτή η χώρα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο έλλειμμα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο τυθαζεύτηκε με το λάθος τρόπο ή μόνο με τις μεταρρυθμίσεις που δεν προχώρησαν. Έχουμε να κάνουμε με στοιχειώδη αξιοπρέπεια σε ό,τι αφορά στη δική μας ύπαρξη ως κράτους. Ναι, αλλά το κράτος κάποιοι το εκφράζουν. Υπάρχει μια πυραμίδα πολιτική, βιομηχανική, επιχειρηματική και με βάση η πολιτική ηγεσία του τόπου είναι η πλέον ελληματική. Και επιτέλους να μιλήσουμε για τα συγκεκριμένα, Σπύρο. Για τα συγκεκριμένα.